Cost Estimate, μάθημα 10. Παραμετροποίηση δευχών. Προτού παράγουμε τα τεύχη για ένα έργο, έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε πάρα πολλές παραμέτρους που αφορούν τη μορφοποίηση και την εμφάνιση των τευχών, πόσα δεκαδικά ψηφία θέλουμε στις τιμές ή τις ποσότητες, με ποιο τρόπο θα σχηματίζεται ο κωδικός των άρθρων, τα ονόματα των κατηγοριών κλπ. Όλα αυτά, αλλά και ορισμένες ακόμα παραμετροποιήσεις, γίνονται στη φόρμα παραμετροποίηση τευχών. Το πρώτο που μπορώ να δω και να τροποποιήσω είναι τα στυλ κειμένου. Τα ομοειδή κείμενα των τευχών ομαδοποιούνται σε στυλ κειμένου. Έτσι, έχω ένα στυλ κειμένου για τον τίτλο του τεύχους, ένα άλλο στυλ κειμένου για τον τίτλο της κατηγορίας κάθε επίπεδου, ένα στυλ για τον κωδικό του άρθρου, την αναθεώρηση, την περιγραφή και για οτιδήποτε άλλο ομαδοποιείται στα τεύχη. Εάν θέλω για παράδειγμα να αλλάξω τον τίτλο ενός τεύχους, κάνω τροποποίηση, επιλέγω τη γραμματοσειρά που θέλω, τον τύπο της γραμματοσειράς, το μέγεθός της και πατάω OK. Στο παράθυρο αυτό βλέπω την προεπισκόπηση για κάθε στυλ κειμένου και σε αυτό εδώ το παράθυρο βλέπω την προεπισκόπηση ενός τυχαίου άρθρου και πώς αυτό θα εμφανίζεται με τα στυλ κειμένου που έχω ορίσει. Εδώ βλέπω ότι διαφορετικά στυλ κειμένου χρησιμοποιούνται για τον τίτλο ανάλυση, η ενιαία τιμή, για το κείμενο της ανάλυσης, τα ποσά της ανάλυσης του άρθρου, ανάλυση μονάδα μέτρησης, τιμή άρθρου κτλ. Επομένως, για κάθε διαφορετικό τύπο κειμένου υπάρχει και ένα στυλ κειμένου και το οποίο μπορώ να τροποποιήσω και να το φέρω στη μορφοποίηση που θέλω. Μια άλλη ρύθμιση που μπορώ να κάνω από εδώ είναι να επιλέξω τα προγράμματα με τα οποία θα ανοίγουν τα RTF αρχεία, δηλαδή τα τεύχη που παράγει το πρόγραμμα, τα PDF αρχεία, που είναι και αυτά αρχεία κειμένου, και ένα web browser. Για να επιλέξω το πρόγραμμα, κάνω κλικ στο κουμπί με τις τρεις τελίτσες, κάνω διπλό κλικ στο αρχείο και πατάω αποθήκευση. Όλες οι επόμενες ρυθμίσεις που μπορώ να κάνω από τη φόρμα αυτή αφορούν τα τεύχη και την εμφάνισή τους. Για παράδειγμα, μπορώ να επιλέξω πώς θα αριθμούνται τα τεύχη. Αν η αρρύθμισή τους θα είναι με αραβικό σύστημα, ελληνικό ή λατινικό. Σε κάθε ένα από τα παρακάτω τεύχη, έχω τη δυνατότητα να ορίσω μια σειρά από άλλες παραμέτρους. Ας δούμε για παράδειγμα το τεύχος του αναλυτικού τιμολογίου. Εδώ μπορώ να ορίσω πώς θα φαίνεται ο κωδικός του άρθρου. Για παράδειγμα, αν η λέξη άρθρο θα προτίθεται του κωδικού των άρθρων. Μπορώ να επιλέξω να προτίθεται ή όχι. Επίσης μπορώ να επιλέξω αν η λέξη άρθρο θα γράφεται με κεφαλαίους ή μικρούς χαρακτήρες. Αν τα άρθρα θα αριθμούνται. Ποιος θα είναι ο τύπος της αρρύθμισης των άρθρων. Με ποιο χαρακτήρα διαχωρίζεται ο κωδικός του άρθρου, ο τίτλος δηλαδή κωδικός άρθρου, από το ίδιο το άρθρο. Κάνοντας κλικ στο κουμπί αποθήκευση, βλέπω μια προεπισκόπηση του κωδικού των άρθρων, όπως θα φαίνεται όταν γραφτεί στο τεύχος. Επομένως, μπορείτε να βλέπετε οποιαδήποτε αλλαγή κάνετε πριν παράγετε τα τεύχη. Για κάθε μία από τις δυνατές παραμετροποιήσεις, βλέπετε και μια σύντομη βοήθεια που σας εξηγεί ποια πράγματα επηρεάζει κάθε παραμετροποίηση. Αφού ολοκληρώσετε όλες τις παραμετροποιήσεις, κάντε κλικ στο κουμπί της αποθήκευσης για να σώσετε τα στοιχεία σας. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί και οι αρχικές ρυθμίσεις θα επανέλθουν.